κατασχεθεί κάποιο στοιχεία, ενώ υπολογιστές και έγγραφα. Πού βρίσκεται το θέμα των ερευνών της αστυνομίας μετά τις καταγγελίες του Διευθυντή Μάριου Παναγή? Ναι, μετά τις καταγγελίες και τις καταθέσεις που είχαν ληφθεί επιπρόσθετα, προχωρήσαμε στην αξιολόγηση των στοιχείων. Έγινε χθες μια σύσκεψη στη νομική υπηρεσία, στην οποία συμμετείχε ο Γενικός Εισαγγελέας, ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και η ομάδα των ανακριτών που διερευνά την υπόθεση, και ληφθήκαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Στα πλαίσια λοιπόν διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε ένταλμα ερεύνης από το δικαστήριο και προχωρήσαμε στην έρευνα στους χώρους όπου στεγάζεται η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Έχουν παραληφθεί για σκοπούς εξετάσεων 21 πύργοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επίσης και 6 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αριθμός εγγράφων τα οποία εξετάζονται. Σε αυτό το στάδιο είμαστε στην εξέταση αυτών των ανεβρεθέντων σε σχέση πάντα με τις καταγγελίες, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο συνδέονται, κατά πόσο υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία που θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω σε σχέση πάντα με το τι έχουμε ενώπιον μας. Και εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι οι εξετάσεις συνεχίζονται. Ναι, κύριε Αγγελίδη, επειδή θέλω να μας εξηγήσετε πώς μπορεί η αστυνομία να φτάσει στο ένταλμα και να κατασχέσει αυτά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή σχετικά έγγραφα. Κάποιοι θεωρούν ότι η αστυνομία ενδεχομένως να έχει χάσει και πολύτιμο χρόνο. Υπάρχει μια διαδικασία, έτσι δεν είναι? Πώς πάει αυτή η διαδικασία? Από τη στιγμή που λαμβάνεται έναν παράπονο, μια καταγγελία, θα πρέπει για να μπορέσεις να, αν μιλούμε πάντα για το ένταλμα ερευνής ή διαδικασία, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, αν θέλετε μαρτυρίες, που να δημιουργούν ευλόγες υπόνοιες, δηλαδή το δικαστήριο να πιστεί ότι θα μπορούσε να εκδώσει το σχετικό ένταλμα. Ναι. Οπότε, εξετάζοντας λοιπόν τις καταγγελίες, είχαμε πάρει και πρόσθετες καταθέσεις, κρίναμε ότι θα μπορούσε να εξασφαλιστεί το ένταλμα ερεύνης το συγκεκριμένο. Είχε συζητηθεί και το θέμα σίγουρα με την νομική υπηρεσία και υπήρχε και σύμφωνη γνώμη και εξασφαλίσαμε το ένταλμα. Δηλαδή, να το πω πολύ πιο απλά, δεν μπορείς από τη στιγμή που παίρνεις μια κατάθεση για ένα συγκεκριμένο θέμα, αξιολογώντας πάντα τα στοιχεία, να αποταθείς χωρίς να εξετάσεις, να διερευνήσεις, αν θέλετε, περαιτέρω κάποια θέματα για να μπορέσει το δικαστήριο να είναι σε θέση να δώσει το σχετικό ένταλμα. Γιατί γίνεται εκεί, καταδίθεται δήλωση. Ενορκή δήλωση του μέλους μας, του ανακριτή, του επικεφαλή των ανακρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις, που ζητά την έκδοση εντάλματος έρευνης και ζητά συγκεκριμένα πράγματα. Τι ακριβώς ζητά? Γι' αυτό έχω πει ότι κρίθηκε σκόπιμο και δόθηκε το σχετικό ένταλμα χθες μετά την αξιολόγηση κάποιων στοιχείων μέσα στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης. Μάλιστα. Μετά τις καταγγελίες Μάριου Παναγή και την κατάθεση που έχει δώσει εδώ και 4-5 μέρες, έχουν κληθεί άλλα άτομα του ποδοσφαίρου είτε άλλοι για να δώσουν επιπλέον κατάθεση ή ξέρω εγώ για εξηγήσεις ή για διευκρινήσεις? Έχουν ληφθεί επίσης επιπρόσθετες γραπτές καταθέσεις και μπάση περιπτώσει μαρτυρίες πέραν της κατάθεσης του συγκεκριμένου. Που ενισχύουν τον Μάριο Παναγή. Καταθέσεις οι οποίες αξιολογούνται. Τώρα, αντιλαμβάνεστε, έχοντας υπόψη ότι είναι μια υπόθεση υποδιερεύνηση. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι βεβαίως έχουν ληφθεί επιπρόσθετες καταθέσεις. Προχωρούμε. Θα κληθούν και άλλα πρόσωπα, αν κρυθεί σκόπιμο, να δώσουν τις οποιασδήποτε καταθέσεις ή να ερωτηθούν για κάποια θέματα, για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα, να ξεκαθαρίσουμε το τι ακριβώς υπάρχει. Και η θέση δική μας, εκείνο το οποίο μπορώ να πω και διαβεβαίωση, είναι ότι αυτή η υπόθεση, όπως και τις άλλες σοβαρές υποθέσεις, θα διερευνηθεί πλήρως, σωστά, αντικειμενικά, έχοντας υπόψη τις μαρτυρίες τις οποίες παίρνουμε, έτσι ώστε να έχουμε εικόνα και βεβαίως μέσα από τις μαρτυρίες να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, ποια γεγονότα τεκμηριώνονται, ποια είναι αυτά τα θέματα που προκύπτουν, ποιες επιπρόσθετες έρευνες θα πρέπει να γίνουν, και όλα αυτά θα εξετάζονται και τηρείται ενήμερη και νομική υπηρεσία. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προκύπτει οτιδήποτε, υπάρχει ενδεχόμενο σύλληψης οποιοδήποτε προσώπου? Μέχρι τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της εξέτασης των αντικειμένων, των τεκμήρων που έχουμε πάρει χθες κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μέχρι τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο νεότερο μέχρι τώρα. Ναι. Από τη στιγμή όμως υπόψη ότι τρέχουν τα γεγονότα, λαμβάνονται καταθέσεις, όταν και εφόσον υπάρχει κάτι νεότερο το οποίο μπορεί η αστυνομία να το ανακοινώσει, αυτό θα γίνει. Αλλά μέχρι τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Έχω δει και το δελτίο τύπου πριν από λίγο. Ναι. Εξετάζονται συγκεκριμένα πράγματα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, έτσι? Ναι, βεβαίως.
Είναι, μιλάμε για πλαστογραφία. Ναι, αυτά είναι τα δικήματα τα οποία εξετάζονται με βάση τις εξετάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Μέχρι στιγμής. Είναι συνωμοσία προς καταδολίευση, παροχή συνδρομής σε άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και δεκασμός δημοσίου υπαλλήλου. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα δικήματα τα οποία εξετάζονται μέχρι τη στιγμή, με βάση τα οποία είχαν εξασφαλιστεί και το σχετικό ένταλμα από το δικαστήριο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Αγγελίδη.